Ο Απόλλων Καλαμαριάς υποδέχεται τον Έστω Χρυσούπολης και από πολύ νωρίς έδειξε έτοιμος να επιστρέψει στις επιτυχίες. Μόλις το 9 από κόρνερ του Πόποβιτς, ο Κυβελίδης με γύριστη κεφαλιά έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του Σουμουλίδη για το 1-0. Στο 26 ο Κροάτης ήταν και πάλι ο δημιουργός, σέρβιρες τον Ενλουντούλου, που με εύκολο πλασέ διαμόρφωσε το 2-0. Στο 35 ο Πόποβιτς έδειξε ότι μπορεί να τα καταφέρει περίφημα και ως εκτελεστής. Με άπιαστο σούτ έξω από την περιοχή νίκησε το Σουμουλίδη και έκανε 30 γκολ του Απόλλωνα. Στο δεύτερο μέρος η ομάδα της Καλαμαριάς συνέχισε να κυριαρχεί και στο 57 πέτυχε το 4-0 με το Σιμελίδη μετά από ωραίο συνδυασμό από Πόποβιτς Ενλουντούλου. Δεν πρέπει να έχει παράπονο ούτε Απόλλωνας Καλαμαριάς, ούτε η δόξα δράμας. 4 δεχτήκαμε εκεί και 4 και εδώ σήμερα. Θέλω να πω ότι ο Νέστος παίζει μόνο για τον εαυτό του. Σήμερα άκουγα κάποιους και καλά κάνουν, έτσι είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά δεν ξέρουν εμένα καλά και δεν ξέρουν και την ομάδα που αντιπροσωπεύω αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον όσο είμαι εγώ σε αυτήν την ομάδα, ότι παίζουμε για τη δόξα. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε ένα κακό αποτέλεσμα για μας, όχι όμως κακή εμφάνιση, και νομίζω ότι όλες οι μεγάλες ομάδες παγκοσμίως είναι αυτές οι οποίες γρήγορα βγάζουν αντίδραση μετά από ένα τέτοιο άσχημο αποτέλεσμα. Είχαμε συμφωνήσει μέσα στα αποδυτήρια ότι για μας είναι πολύ ρηχό μόνο η κατάκτηση της νίκης, θα έπρεπε αυτό να συνδυαστεί με μια πολύ καλή παρουσία. Αυτό και έγινε, η ομάδα ήταν πάρα πολύ καλή από το πρώτο λεπτό. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δημήτρης Καλαϊτζίδης παρακολούθησε το παιχνίδι λόγω τιμωρίας από την είσοδο της καταπακτής των αποδυτηρίων. Στην πρώτη θέση πάντως παρέμεινε η Δόξα Δράμας που επικράτησε στο Λαγκαδά της ΑΠΕΛ με 1-0.